εκτελήσει τη Βουλή. Δεν εξηγούνται αυτά τα οποία γίνονται στις μέρες μας. Μας ανακοινώσανε ότι αύριο το πρωί η παραγωγής και εμπορίου και οικονομικών θα συζητήσει το νομοσχέδιο για την άρση απαγόρευση των πληστηριασμών, αλλά το νομοσχέδιο δεν υπάρχει. Νομοσχέδιο δεν υπάρχει, δεν έχει κατατεθεί. Μας ανακοινούν πρώτα το αύριο πρωί 10 η ώρα τη συνεδρίαση και θα έρθει κάποτε το νομοσχέδιο. Κάποιες πρωινές ώρες θα το πάρουν κάποιοι και υποτίθεται θα κάτσουν μέχρι το πρωί και σε κανένα δύο ώρες θα αποφασίσουν άρον-άρον να εκπληστηριάσουν τα σπίτια των Ελλήνων. Μα είναι δυνατόν να λειτουργείτε έτσι ως κυβέρνηση? Μπανανία να ήταν αυτή η χώρα. Μια απικία. Θα σεβόταν κάποιες αντιπροσωπευτικές διαδικασίες. Γιατί τα κάνετε αυτά? Τι είμαστε εδώ πέρα, υπάλληλοι της Τροϊκάς? Εδώ δεν είναι θέμα να το πάμε η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση. Αυτό αφορά όλη τη Βουλή. Αφορά όλους τους βουλευτές. Όλοι θα θέλουμε να διαβάσουμε, ανεξάρτητα το τι τελικά θα κάνουμε, το νομοσχέδιο. Να έχουμε μια σχετική τοποθέτηση, μια εικόνα. Βρε αδερφέ, να δικαιολογούμε ότι το διαβάσαμε τουλάχιστον στον απλό πολίτη, στον ελληνικό λαό. Πώς θα το δικαιολογήσουμε αυτό? Εισηγητική έκθεση, νομοσχέδιο, έκθεση γενικού λογιστηρίου, τροποποιούμενες διατάξεις. Να έχουμε μια σχετική γνώση. Απαράδεκτα πράγματα αυτά τα οποία κάνετε. Απαράδεκτα πράγματα και δυστυχώς επιτείνουν ένα κλίμα το οποίο συντηρούν και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένα κλίμα σε βάρος του ίδιου του κοινοβουλευτισμού. Έτσι υπονομεύεται τη δημοκρατία. Έτσι κλονίζεται τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας. Τη στιγμή που για να βγούμε από την κρίση χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερη δημοκρατία. Ακόμα περισσότερη συζήτηση με τον απλό πολίτη. Ακόμα μεγαλύτερο διάλογο και συμμετοχή. Εμβάθυνση της δημοκρατίας. Δεν βγαίνεις από την κρίση με αυτές τις μεθόδους και αυτά τα μέσα, τα οποία είναι στην ουσία αλλεπάλληλα πραξικοπήματα, ιονή πραξικοπηματική διαχείριση της κυβέρνησης. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και έχουμε και ένα νομοσχέδιο εδώ, το οποίο στην ουσία συνιστά την μεγάλη αρπαχτή. Ο τίτλος του έπρεπε να είναι «Μια μεγάλη αρπαχτή στην ακίνητη περιουσία των μικρομεσαίων Ελλήνων». Μικρομεσαίων από την οικονομικο-κοινωνική άποψη. Αυτή είναι. Μια μεγάλη αρπακτή κάνετε. Είναι μια μεγάλη ληστεία, καταλήστευση. Πάτε και λέτε ότι ερχόμαστε για δημοσιονομικούς λόγους και έχεις ένα σπίτι. Κακώς το έχεις το σπίτι. Αφού όμως το έχεις, θα στο φορολογήσω. Γιατί να μου το φορολογήσεις το σπίτι? Γιατί μένω? Γιατί τα αγόρασα? Γιατί ακόμα μπορεί να μην το πληρώνω και έχω καθυστερημένες δόσεις? Γιατί με κυνηγάει η τράπεζα να μου το πάρει? Έρχεσαι να μου πεις έλα εδώ να πληρώσεις και από πάνω για το σπίτι σου? Και είναι, αν είναι και μικρό σπίτι, αν δεν μας χωράει και ως οικογένεια, θα πληρώσουμε και γι' αυτό. Ναι, θα πληρώσεις και γι' αυτό. Για τα πάντα θα πληρώσεις. Και μάλιστα θα πληρώσεις τώρα και για τυχόν χώρους που έχεις, οι οποίοι είναι αδόμητοι. Που δεν έχουν, αν δεν έχεις πλήρως αξιοποιήσει το συντελεστή δόμησης. Θα πληρώσεις και γι' αυτό. Θα πληρώσεις και γι' αυτό που δεν το έχεις στήσει. Έλεος πια. Και το θεωρείτε λογική αυτό? Το θεωρείτε λογική εσείς, κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης? Έτσι θα καλύψετε, υποτίθεται, ελλείμματα? Έτσι θα επέρεστε, υποτίθεται, για πρωτογενή πλεονάσματα? Πρωτογενή πλεονάσματα που βεβαίως, κύριε Υπουργέ, είναι φαντάσματα. Είναι εικονικές πραγματικότητες. Διότι η Τράπεζα της Ελλάδας στην έκθεσή της τα λέει αυτά. Λέει για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου, οι οποίες ξεπερνάνε τα 6 δισεκατομμύρια. Και μας παρουσιάζεται ένα πρωτογενές πλεόνασμα 800 εκατομμύρια. Και για να συντηρήσετε τέτοιου είδους εικονικά πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά Παπαντονίου, ο κύριος Παπαντονίου, θυμάστε τι μας έλεγε, κύριε Στουρνάρα. Μας έλεγε ότι είχε πετύχει όχι πρωτογενές πλεόνασμα, πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Είδατε τη συνέχεια.
όταν του λέγαμε ότι είναι δημιουργική λογιστική όλα αυτά τα πράγματα. Είδατε τη συνέχεια. Τώρα κι εσείς, πρωτογενή πλεονάσματα πάνω στην άμμο, και για να επιτύχετε πρωτογενή πλεονάσματα, λαϊλατείτε την μικρή, τη μικρομεσαία και τη μεσαία ιδιοκτησία. Αυτό κάνετε. Και μη μου πείτε ότι απαλλάσσετε κανέναν, κύριε Στουρνάρα. Δεν απαλλάσσετε ούτε σχεδόν, για να μην είμαι απόλυτος, σχεδόν κανέναν. Είναι άνεργος ο άλλος. Είναι άνεργος. Πρέπει να πληρώσει για το σπίτι που μένει. Θα πρέπει να πληρώσει, κύριε Λοβέρδο, που με κοιτάτε. Δεν το λέω εναντίον ότι δεν το κατανοείτε. Απλώς επειδή προσέχετε ιδιαίτερα και το εκτιμώ αυτό. Ναι, ναι. Δεν θα πληρώσει. Θα πληρώσει και αυτός, επειδή είναι άνεργος. Θα είναι το τίμημα. Μας λέει όμως ότι όχι, υπάρχουν εξαιρέσεις. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις? Κάτω από 9.000, συν 1.000 για σύζυγο και παιδιά. 150 ο σύζυγος τετραγωνικά μέτρα. Και βάζει και το φέση από πάνω και λέει να μην έχει και χρέη ληξιπρόθεσμα. Ή μάλλον όχι ληξιπρόθεσμα, να μην έχει καθόλου χρέη στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Και είχα πει στην ομιλία μου, στην Επιτροπή, ο Ευρών αυτό τον άνθρωπο αμυφθήσεται. Ο Ευρών αμυφθήσεται. Και δεν διαβάζετε, κυρία Πατριανάκου, επιμελέστατη, που αναφερθήκατε στην έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής, δεν διαβάζετε το σχετικό της κείμενο όσον αφορά αυτό το σημείο? Με το χαρακτηριστικότατο παράδειγμα που αναφέρει, που είναι καταπέλτης. Και λέει, ναι, έχουμε έναν άνεργο ο οποίος έχει μηδενικό εισόδημα, αλλά έχει την ατυχία να έχει ένα σπίτι 120 τετραγωνικά. Το λέει μέσα. 120 τετραγωνικά. Λοιπόν, τι γίνεται? Το 120 τετραγωνικά σημαίνει τεκμαρτό εισόδημα 1500. Είναι μέσα στις προδιαγραφές των 150 τετραγωνικών μέτρων. Αλλά όμως έχει τεκμαρτό εξ αυτού του γεγονότος και μόνο 1500. Θα πληρώσει αυτός ο άνεργος, θα πληρώσει έναν φόρο ακίνητης ιδιωτικής περιουσίας, το οποίο μπορεί να προσεγγίζει κατέτος και 1500 ευρώ. Ανάλογα την περιοχή, ανάλογα τα κριτήρια, με βάση αντικειμενικές αξίες ανύπαρκτες. Σε μια αγορά που έχει καταρρεύσει. Κτήματα αγορά που έχει καταρρεύσει. Σε μια οικοδομική δραστηριότητα η οποία έχει φτάσει στον αδύρ. Είναι σχεδόν μηδενική. Και αντί να κάνουμε μια προσπάθεια να τονώσουμε και την οικοδομική δραστηριότητα και την κτήματα αγορά, να ενθαρρύνουμε, να βελτιώσουμε το κλίμα, να διαμορφώσουμε καινούργιες προϋποθέσεις ώστε να έχουμε μια επανεκκίνηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων, ερχόμαστε και λέμε στον άνεργο, επειδή έχεις ένα σπίτι, επειδή έχεις και ένα αυτοκινητάκι, δεν μπορείς παρά να εμπίπτεις στο φόρο ακίνητης περιουσίας και θα πληρώσεις ακίνητη περιουσία. Δεν εξαιρούμε δηλαδή σχεδόν κανέναν. Εγώ θα σας πω το παράδειγμα που είναι, δεν είναι ένα, είναι χιλιάδες καθημερινά παραδείγματα. Κλείνουν εμπορικά μαγαζιά. Κλείνουν, κύριοι. Υπάρχει περίπτωση ο άλλος να κλείσει την επιχείρησή του, το μαγαζί του, το εμπορικό του, χωρίς να έχει οφειλές στο ΤΕΒΕ? Μπορεί να γίνει αυτό? Δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή να πληρώνει κανονικά το ΤΕΒΕ και να κλείνει το μαγαζί του. Μέχρι να κλείσει το μαγαζί του, ασφαλώς θα έχει οφειλές στο ΤΕΒΕ. Λάθος το λέω, ΟΑΕ τώρα. Θα έχει οφειλές. Λοιπόν, έκλεισε το μαγαζί του, είναι στον δρόμο άνεργος, επειδή έχει κάποιες οφειλές στον ΟΑΕ, θα πληρώσετε, του λέτε, ακίνητη περιουσία. Ξέρετε που οδηγείτε τα πράγματα? Με μαθηματική ακρίβεια. Δεν χρειάζεται να κάνουμε αναλύσεις. Στο να έχει υποθηκευθεί μέσα στο 2014 όλη σχεδόν η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων. Και ιδιαίτερα να έχουν υποθηκευθεί οι πρώτες κατοικίες. Απ' τη μία θα είναι υποθηκευμένες στην τράπεζα και απ' την άλλη στο δημόσιο. Και να ξεκινήσει το δημόσιο κατά σχέσεις. Θα πάτε σε προωθημένο κομμουνισμό εσείς. Ούτε η ΧΜΕΡ δεν κάνανε τέτοιο καθεστώς.
θα έχετε δημεύσει, θα πάτε και θα δημεύσετε, θα κάνετε δήμευση όλων των φτωχών ανθρώπων την πρώτη κατοικία. Έλεος πια. Έλεος. Αυτή είναι η λογική της Τρόικας. Να πω και ορισμένα πράγματα όσον αφορά εντάχει τους ορισμένες άλλες διατάξεις που έχετε, οι οποίες είναι σκανδαλώδεις, τουλάχιστον σκανδαλώδεις, και είναι ντροπή ότι υπάρχουν μέσα στο νομοσχέδιο. Έχετε μία φωτογραφική διάταξη στο άρθρο 38, με την οποία απαλλάσσετε από κάθε αστική και ποινική ευθύνη προσωπικά φωτογραφικά τον διαχειριστή της περιουσίας της ΕΡΤ. Το όνομά του είναι Γκίκας Μάναλης. Φωτογραφική διάταξη. Και ερχόσαστε και λέτε, όχι μόνο από αστικές ευθύνες, τον απαλλάσσουμε και από ποινικές ευθύνες. Και του παρελθόντος, κύριε Κουκουλόπουλο, ό,τι έχει κάνει ως τώρα, αλλά και ό,τι έχει κάνει και στο, ό,τι θα κάνει και στο μέλλον. Δηλαδή μπορεί να κάνει κακούργημα, κακουργηματική πράξη με κακουργηματικές συνέπειες. Εμείς σπέβδουμε και τον απαλλάσσουμε εκ των προτέρων, χωρίς να δούμε τι έχει κάνει. Και έρχεται εδώ η Επιστημονική Επιτροπή και είναι καταπέλτης επί του θέματος. Το σχετικό της κείμενο είναι ένα κείμενο το οποίο θα έπρεπε να σας κάνει να κρυφτείτε. Εφόσον επιμένετε βεβαίως στη διάταξη. Τι λέει εδώ πέρα? Ότι αν μείνει η απαλλαγή του ειδικού διαχειριστή από ποινική ευθύνη αφορά ήδη τελεστήσεις αξιόποινες πράξεις, μπορεί να διατυπωθεί προβληματισμός εάν η προτινόμενη ρύθμιση συνιστά αμνηστία, η οποία όμως, όπως προαναφέρθηκε, παρέχεται μόνον υπό τους όρους των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 47 του Συντάγματος. Σας λέει δηλαδή ότι αν θέλετε να κάνετε αμνίστευση ποινικών αδικημάτων του κυρίου διαχειριστή, πρέπει να πάτε στις διατάξεις περί αμνηστίας με βάση τα άρθρα 3 και 4 του Συντάγματος. Και δεν έχετε κανένα δικαίωμα με μια ρύθμιση εδώ να του απαλλάσσετε ποινικές ευθύνες. Διότι τότε ο καθένας θα μπορούσε να διαπράξει το οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα, και επειδή υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία τον εξυπηρετεί, να φέρνει μια διάταξη και να λέει δεν πειράζει, σβήνουμε όσα έκανες. Αλλά και όταν εκ των προτέρων λέτε στον άλλον ότι σε έχω απαλλάξει για τις ποινικές σου πράξεις τις μελούμενες, του δίνεται πράσινο φως. Κάνε ό,τι θέλεις. Είσαι καλυμμένος. Πού ακούστηκαν αυτά τα πράγματα? Παρακαλούμε να αποσύρετε αυτή τη διάταξη πάρα αυτά. Και θα παρακαλέσω, αν επιμένει η κυβέρνηση σε αυτή την ντροπιαστική διάταξη, θα παρακαλέσω τους βουλευτές της συμπολίτευσης να μην την ψηφίσουν. Να μην επομισθούν αυτή την ευθύνη, που είναι μια ευθύνη βαρύτατη. Έχουμε την άλλη, το άλλο άρθρο 33, κύριε Υπουργέ. Στο άρθρο 33 θα διαβάζετε και τα σχετικά δημοσιεύματα. Ερχόσαστε και τι κάνετε? Εταιρείες offshore, οι οποίες έπρεπε να φορολογηθούν με 15%. Επειδή μισθώνουν, κύριε Υπουργέ, προσέξτε, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια. Επειδή μισθώνουν τα κινητά τους σε ναυτιλιακές εταιρείες του νόμου 87 τάδε, αυτές δεν υπόκειται στο φόρο 15%. Με ποιο δικαίωμα τις απαλλάσσετε? Και ανοίγετε και ένα παράθυρο τεράστιο. Όσοι θέλουν να κάνουν τώρα μεγάλες μεταβιβάσεις, τι θα κάνουνε? Πολύ απλό. Κάνουμε την offshore εταιρεία, μεταβιβάζουμε τα κινήτα, συστήνουμε και μια ναυτιλιακή επιχείρηση, λέμε ότι έχει ένα γραφιάκι και μπορεί να το κάνει το γραφιάκι μέσα στην ακίνητή μας περιουσία και τη μεταβιβάζουμε αφορολόγητο μέσω των offshore εταιριών. Το παράθυρο αυτό είναι ορθάνυχτη πόρτα. Παρακαλώ, και εδώ τα δημοσιεύματα, κύριε, τι λένε, κύριε Υπουργέ, τι λένε τα δημοσιεύματα? Τα δημοσιεύματα λένε ότι έχουν καταλογιστεί με την απαγόρευση αυτής της εξαίρεσης που υπήρχε επί κυρίου Παπακοσταντίνου, έγινε αυτή η απαγόρευση της εξαίρεσης, έχουν καταλογιστεί ήδη φόροι πάνω από 90 εκατομμύρια. Και οι οποίοι φόροι δεν θα πληρωθούν. Και όχι μόνο δεν θα πληρωθούν, τα δημοσιεύματα λένε, αν αναλυθεί, πέστε μου, ορίστε,
Αναλυθεί. Ωραία, να μου το πείτε. Τα δημοσιεύματα λένε γιατί κάνετε αναδρομική ισχύ. Με συγχωρείτε. Αυτό το άρθρο έχει αναδρομική ισχύ. Δεν είναι ένα άρθρο το οποίο ισχύει από εδώ και μπρος. Γιατί τη βάζετε την αναδρομικότητα? Η διάταξη παραγράφους αυτής ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2010. Αφού πάμε 1η Ιανουαρίου 2010, από τότε ξέρετε ότι έχουν υπάρξει παραβιάσεις και έχουν καταλογιστεί ποσά. Γιατί βάζετε αναδρομικότητα? Άρα υπάρχουν πολλά δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο παρελθόν, τα οποία πάτε να τα σβήσετε αυτή τη στιγμή με αυτή τη διάταξη. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν, μην επιμείνετε σε αυτή τη διάταξη. Η εξαίρεση η οποία είχε αρθεί με βάση το νόμο ΤΑΔΕ, δεν το θυμάμαι ακριβώς, του 2010 ήταν σωστή. Μην αφήνετε ανοιχτό το παράθυρο μέσω των ναυτιλιακών εταιριών να παρακάμπτονται αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν τα κινητά τους σε offshore και να μην πληρώνουν, παρακαλώ, ολοκληρώστε, να μην πληρώνουν φόρο. Δεκόνι. Τελειώνω με την παρατήρηση για την τροπολογία που αφορά το 20% των τηλεοπτικών διαφημίσεων. Δίνεται άλλο ένα χρόνο με αυτή την τροπολογία, η οποία ενσωματώθηκε τώρα ως άρθρο, δίνεται άλλο ένα χρόνο παράταση για να μην πληρώνεται ο φόρος των τηλεοπτικών διαφημίσεων. 20%. Κόστος πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Αν αθροίσουμε τα χρόνια που έχετε δώσει ήδη αναστολή για την ίσπραξη αυτού του φόρου, το ποσό είναι τεράστιο. Τεράστιο. Και είναι θλιβερό να το συνεχίζετε, να συνεχίζετε αυτή την τακτική. Κύριε Λαφαζάνη, θα δεχτώ λοιπόν, κριτική, θα έλεγα, για διακριτική. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν η Βουλή να ψηφίζει και να κάνει αυτά τα δώρα. Η φορολογία, την οποία βάζετε σε αυτόν που έχει 50 τετραγωνικά και του λένε θα πληρώσεις, του λέτε ότι είναι και άνεργος, πάλι θα πληρώσει γιατί έχει 50 τετραγωνικά και ένα χιλιαράκι. Δεν είναι δυνατόν αυτός να το πληρώνει και αυτοί που κάνουν τηλεοπτικές διαφημίσεις και πρέπει να καταβάλουν το σχετικό φόρο, συνεχώς να παίρνουν αναστολή. Και αυτή τη διάταξη πρέπει να την αποσύρετε. Δεν είναι δυνατόν να την κρατάτε στη ζωή με αυτή, να την αναστέλλετε συνεχώς. Πρέπει να αποσύρετε την αναστολή. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σταυρογιάννης.